Καλημερίζω στο σημείο αυτό της εκπομπής την Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Γεωργία Μιλάκη, γιατί είμαστε στην εβδομάδα ενημέρωσης για την πρόληψη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης παιδιών και εφήβων, η οποία γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης της Ελληνικής Αστυνομίας. Κυρία Μιλάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ωραία. Λοιπόν, η περίοδος είναι πραγματικά ενημέρωση, παραπάνω ενημέρωση, και από την Τρίτη 23 Απριλίου έως το Σάββατο 27 Απριλίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα και όχι την τρέχουσα, όπως είπα, θα βρεθούν σε εξέλιξη όλες αυτές οι ενημερωτικές δράσεις. Να σας ακούσουμε λοιπόν για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα πράγματα, να παρακολουθήσουν, να έχουν κατά νου το τι γίνεται. Λοιπόν, το αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης μαζί με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας διοργανώνουν αυτό το πρόγραμμα ενημερωτικών δράσεων που αφορούν την ενημέρωση γονέων και παιδιών και εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία της Κρήτης. Θα πάμε σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, για το θέμα της κακοποίησης μέσω του διαδικτύου και της ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο. Συνεργαζόμαστε με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και εκπρόσωπος του Υπουργείου, ο ψυχολόγος ο κ. Νιάκος, θα κατέβει στην Κρήτη για να κάνει όλες αυτές τις ενημερωτικές δράσεις που θα πάμε σε πάρα πολλά σχολεία, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο σε αυτή τη φάση, και θα ακολουθήσει την επόμενη, τον Μάιο, ακόμα μία εβδομάδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει και την Περιφερειακή Ένωση Χανίων. Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ενημέρωση πρωτίστως γονέων και παιδιών και εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά μας μέσα από το διαδίκτυο. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κυρία Βουγγεράκη, ότι σήμερα κάθε παιδί έχει και ένα κινητό στο χέρι του σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ημέρας και της χρήσης των κινητών, των υπολογιστών τους ή των τάμπλετ, δέχονται πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν τα μπορούν να τα ελέγξουν τα παιδιά, γιατί δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την κατάλληλα εξοπλισμό για να τα αποτρέψει αυτά η τεχνητή νοημοσύνη να μην βγαίνουν ως φωτογραφίες ή οποιασδήποτε άλλες μορφής παρενοχλήσεις που δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά. Και ξέρετε τι συμβαίνει? Την πρώτη φορά μπορεί το παιδί να το δει και να τρομάξει. Την δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη φορά θα εξοικειωθεί με αυτό. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε παιδιά και γονείς να προστατευτούν από όλο αυτό τον κίνδυνο που υπάρχει μέσω του διαδικτύου και των πλατφορμών, που δυστυχώς δεν είναι ασφαλής ούτε για τα παιδιά ούτε για τους ενήλικες, και μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά μας, τουλάχιστον τα πιο ευάλωτα, σε πολύ δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις. Και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν με πραγματικά παραδείγματα τα οποία έχει, ή παραδείγματα υποθέσεων που έχει διαχειριστεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αυτό μόνο να πούμε, που είναι ο διαδικτυακός εξαναγκασμός εκφοβισμός, διαδικτυακή παραπλάνηση, τα διαδικτυακά παιχνίδια, οι ψεύτικοι διαδικτυακοί λογαριασμοί και ό,τι άλλο μπορεί ως παγίδα από κάποιους να στείνεται, ναι. Βέβαια. Υπάρχει μια ορολογία, αγγλική ορολογία, που λέγεται deep fake υλικό, news, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, δημιουργούν βίντεο ή φωτογραφίες που έχουν υποστεί μια ψηφιακή επεξεργασία, αντικαθιστούν την ομοιότητα ενός ατόμου με ενός άλλου, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τα βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις και αυτές που εσείς προβάλλετε. Η μη συνενετική πορνογραφία, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολλές φορές έχει υποστεί τέτοιου τύπου επεισόδια, και φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν παραχθεί περισσότερα fake news από όσα είχαν εμφανιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες και όλη αυτή η εξοικείωση με τις νέες τεχνικές ψηφιακής αλλαγής ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Αφήνουν όμως ένα τεράστιο στίγμα στις ψυχές και στις ζωές όλων των ανθών αυτών παιδιών, το οποίο μπορεί να παραμείνει και ανεξίτηλο. Και θα σας θυμίσω ότι λίγο καιρό πριν, πορνογραφικές εικόνες μια πολύ μεγάλη και διάσημη Αμερικανίδας pop star, της Taylor Swift, που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτές τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης,
πρόλαβαν να τις δουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αν εκείνη που είναι ένα είδωλο και είναι τόσο γνωστή και διάσημη δεν μπορεί να προστατευτεί, πόσο μάλλον απλοί πολίτες. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε μέσα από αυτές τις δράσεις ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στο πώς θα διαχειριζόμαστε τέτοιου τύπου καταστάσεις και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το ενδεχόμενο είτε να μην μπορούν να αντιδράσουν σε αυτά, αλλά κυρίως το να είναι υποψιασμένα και να ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη 23, Σάββατο 27 Απριλίου, σε εξέλιξη όλες αυτές οι ενημερωτικές δράσεις σε όλη την Κρήτη, όπως μας λέει η κυρία Μιλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιλάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Γεια σας.